Από Ζυρίκη ήρθατε. Επιστροφή στην κανονικότητα για τον τουρισμό με τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τα χερσαία σύνορα να ανοίγουν τις πύλες τους για τους τουρίστες. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που υποδέχεται σήμερα συνολικά 49 πτήσεις, ποδαρικό έκαναν επιβάτες από τη Μολδαβία. 1η Ιουλίου και ώρα 7 και 4. Η χώρα έχει ανοίξει τα σύνορά της και η πρώτη πτήση που έχει φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι από την Μολδαβία. 48 ώρες πριν, οι επιβάτες έχουν μπει στην ειδική φόρμα και έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους λαμβάνοντας το προσωπικό τους QR code. Να σας θυμίσω ότι πρέπει να φοράτε τη μάσκα σας σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Ρομπότ ενημερώνει όσους βρίσκονται στο αεροδρόμιο για τα μέτρα προστασίας. Το barcode που περιλαμβάνει τα στοιχεία των επιβατών, τον τόπο διαμονής και τη χώρα προέλευσης, καθορίζει τους πράσινους και τους κόκκινους επιβάτες. Η ώρα είναι 9 και 4 και πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε πτήση στο Ελευθέριος Βενιζέλος από τη Ρώμη. Easy to fill the form. Yes, it's easy. It's the same that we fill in Italy for other to go to other country. Yes. You see the barcode and pass. Go direct. Everything was normal. Apart from the masks, okay. Εντυπωσιακή υποδοχή με λίρες και μαντινάδες επιφύλαξαν στους επιβάτες της πρώτης πτήσης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου της Κρήτης. Το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, με τους τουρίστες να συμπληρώνουν μέχρι την τελευταία στιγμή το ερωτηματολόγιο υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να υπάρξει νοσισμός τώρα. Από εσάς δεν γίνεται να κρατήσουμε. Αυτό είναι αδύνατο. Να ανθρωπίνας αδύνατο. Δεν γίνονται αυτά. To protect ourselves and try to protect others. And so, no, we are not too much afraid. Πέρυσι είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν οι αποστάσεις. Εντάξει, ο κόσμος είναι πολύς. Ανησυχία πάντως επικρατεί στους κόλπους των εργαζομένων του τουρισμού, με τις κρατήσεις να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά ποσοστά.